Βανιώνης χτύπησε στο Καφτατζόγλιο και έφυγε με μια πολύ μεγάλη νίκη με σκορ 2-1 σε βάρος του Ηρακλή. Ο Ηρακλής, ο οποίος προερχόταν από 4 συνεχόμενες νίκες, αλλά δεν κατάφερε να συνεχίσει αυτό το σερί των πετυχημένων εμφανίσεων και στο παιχνίδι με τον Πανιόνιο. Ο Ηρακλής, που δεν ήταν καλός, σε αντίθεση με τον Πανιόνιο, ο οποίος κατάφερε να κρατήσει μακριά από την αιστεία του Πουρλιοτόπουλου τους παίκτες του Ηρακλή, τους επικίνδυνους επιθετικούς του Ηρακλή, και από εκεί και πέρα με τις αντεπιθέσεις να έχει καταφέρει ήδη με τη λήξη του ημιχρόνου να προηγείται με 2-0. Οι βάσεις για την τελική του επικράτηση είχαν μπει και παρά το γεγονός ότι ο Ηρακλής πολύ γρήγορα με το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου κατάφερε να μειώσει σε 2-1, στη συνέχεια δεν μπόρεσε να πετύχει ούτε καν την ισοφάριση. Πανιόνιος, που έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι, πήρε τελικά μια απόλυτα δίκαιη νίκη. Ο Στολτίδης τον Χάγκαν. Το σούτ από τον Χάγκαν, όχι τόσο δυνατό που να ανησυχήσει τον Πουρλιοτόπουλο. Του έφραξαν τον δρόμο. Τώρα ο Κρις Μάρεβιτς, μια πάσα μπροστά για τον Ναλιτζή. Ναλιτζής με τον Ταυλαρίδη. Θα περάσει ο αρχηγός του Πανιωνίου. Θα κάνει την πάσα για τον Κρις Μάρεβιτς. Το σούτ, πολύ καλό σούτ. Ο Πανιώνιος προηγείται στο 11ο λεπτό. 1-0 με το τέρμα του Κρις Μάρεβιτς. Αλλά βεβαίως το μεγαλύτερο μέρος της επιτυχίας ανήκει στον Ναλιτζή, ο οποίος κυνήγησε τη φάση, κέρδισε την μπάλα από τον Ταυλαρίδη και έκανε την ασίστ για τον Κρις Μάρεβιτς, που με το σούτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Αργυρίου. Το κόρνερ εκτελείται τώρα από τον Χάγκαν. Κεφαλιά από τον Κωνσταντίνου. Φάουλ με τον Μπάντιτς. Κρις Μάρεβιτς. Κωνσταντίνου που γύρισε να βοηθήσει την άμυνα. Ανοίγει πολύ την μπάλα και δίνει την ευκαιρία στον Ιωάννου να την κερδίσει. Ο Κρις Μάρεβιτς τώρα το δυνατό σούτ. Out. Κρις Μάρεβιτς για τον Αλιτζή. Ποιος φεύγει επικίνδυνα, κάνει για το σούτ, ο Αργυρίου θα μπλοκάρει. Το Στολτίδης για τον Κωνσταντίνου. Το σούτ από το Σέμπουε, out. Με τον Αμάγκουε. Βγαίνει ο Πουρλιοτόπουλος και ριώχνει με γρονιά. Στην αντίδραση του Αναστασιάδη που είναι στο μαρκάρισμα του Αμάγκουε πάνω στον Ιωάννου. Ο Ναλιτζής είναι αυτός που θα αναλάβει για να εκτελέσει το πέναλτι. Την μπάλα στα δίχτυα, ο Πανιώνιος 0-2 με το εύστοχο χτύπημα πέναλτι από τον Ναλιτζή στο 42ο λεπτό. Ναλιτζής που πανηγυρίζει με τους συμπαίκτες του. Σέντρα από το Σακελαρίδη για τον Ιωάννου. Αυτός τρώνει στον Αλιτζή, ξανά η μπάλα για τον Ιωάννου, βγαίνει ο Αργυρίου, προλαβαίνει τον παίκτη του Πανιωνίου και μαζεύει την μπάλα. Χάγκαν, Κωνσταντίνου, από τις κόντρες προσπαθεί να ευνοηθεί. Ο Σέμπουε, το πολύ δυνατό σούτ από τον Κωνσταντίνου, γκολ. 2-1 με το καλημέρα στο δεύτερο ημίχρονο από μια βολίδα του Κύπριου επιθετικού. Πολλά μέτρα έξω από την μεγάλη περιοχή του Πανιωνίου, μια βολίδα που ξάφνιασε τον Πουρλιοτόπουλο, ο οποίος άγγιξε λίγο την μπάλα, αλλά όχι βεβαίως σε βαθμό που να μπορέσει να την στείλει μακριά από την αιστεία του. Χάγκαν, σέντρα για τον Κωνσταντίνου, το πλασέ προλαβαίνει και μπλοκάρει ο Πουρλιοτόπουλος. 58ο λεπτό. Το φάουλ λίγα μέτρα έξω από την μεγάλη περιοχή του Πανιωνίου. Ο Στολτίδης, ο Ξενίδης, ο Στολτίδης τελικά, η μπάλα πέρασε από το τείχος, έκανε και ένα γκέλ μπροστά από τον Πουρλιοτόπουλο, αυτός δεν ευνηδιάστηκε, μπλόκαρε. Το γύρισμα τώρα για τον Αλιτζή επικίνδυνα, απέναντι από τον Αργυρίου, πλασάρει απόκρουση από τον τερματοφύλακα του Ηρακλείου, Κρις Μάρεβιτς τώρα και νέα απόκρουση αυτή τη φορά πάνω στη γραμμή από το Σέμο, το οποίο εκτελεί αμέσως ο Σέμπουε για το Χάγκαν. Η σέντρα, η κεφαλιά από τον Ξενίδη πρέπει να ήταν. Ναι, out. Ναλιτζής. Θα κάνει το σούτ, η απόκρουση από τον Αργυρίου, κόρνερ. Στο κόρνερ είναι ο Κρις Μάρεβιτς. Προσπαθεί ο Καραϊσαρίδης, νέα απόκρουση από τον Αργυρίου. Σέμπουε, ωραία για τον Χάγκαν. Πάντα ο Χάγκαν δοκιμάζει το σουτ, πέφτει στην γωνία. Ο Πουρλιοτόπουλος δεν έχει βρει την μπάλα που περνάει δίπλα από την αιστεία του και καταλήγει out. Ο
Γιατί είχαμε μια σπουδαία νίκη επί ενός μεγάλου αντιπάλου που αυτό το διάστημα ήταν σε καταπληκτική φόρμα. Προσπαθήσαμε να ελέγξουμε το παιχνίδι και τα καταφέραμε με εξαίρεση το δεύτερο 15 λεπτό, το πρώτο 15 λεπτό του δευτέρου μηχρόνου. Το γρήγορο τον γκολ μας έδωσε περισσότερο, μας σταθεροποίησε την ψυχολογία μας και βεβαίως το δεύτερο ημίχρονο με τις ξαφνικές αντιπιθέσεις μπορούσαμε να είχαμε πετύχει ένα τρίτο γκολ, όμως θα μπορούσαμε να είχαμε δεχτεί και την ισοφάριση σε προηγούμενες στιγμές. Σε γενικές γραμμές έγινε ένα πολύ καλό παιχνίδι από δύο ομάδες που πραγματικά παλεύουν για το καλύτερο. Εύχομαι στο φίλο τον Άγγελο που έκανε μια τιτάνια προσπάθεια από την αρχή της σεζόν. Συμμετείχαν νοερά στα προβλήματά του, γιατί τον εκτιμώ σαν συνάδελφο. Θα φέρεις πέρα σε αυτό το δύσκολο έργο το οποίο έχει υπομειστεί. Τελειώνοντας, θέλω να ευχαριστήσω τον Δημήτρη τον Αλιτζή για τη συνεργασία που είχαμε. Ως γνωστόν, από αύριο ανήκει στον ΠΑΟΚ. Να του ευχηθώ ολόψυχα, υγεία και δύναμη και μια μεγάλη καριέρα στον ΠΑΟΚ. Σε ένα μεγάλο σωματείο πάει και θα κάνει καριέρα με σίγουρος, διότι είναι και καλό παιδί και υπάκουος. Ένα κρίσιμο παιχνίδι για μας, το οποίο δυστυχώς δεν μπορέσαμε να το κερδίσουμε και το χειρότερο από όλα το χάσαμε. Είναι οδυνηρή ήττα, γιατί η ομάδα ήταν σε καλή κατάσταση. Τα παιδιά είχαν βρεθεί μεταξύ τους. Δυστυχώς είχαμε μια πάρα πολύ άσχημη μέρα σε μια ομάδα η οποία εναντίον μιας ομάδας η οποία ήταν πολύ καλά στημένη μες στο γήπεδο, ήταν πιο φρέσκη από μας, πιο αποφασισμένη, πιο δυνατή στις μονομαχίες. Και κέρδισε γρήγορα το χρόνο. Εμείς νομίζαμε ότι θα το κερδίσουμε το παιχνίδι έτσι, επειδή στα προηγούμενα παιχνίδια ήμασταν καλοί. Είμαι πολύ στεναχωρημένος για το αποτέλεσμα, γιατί δεν ξέρω πώς θα αντιδράσουν τα παιδιά. Και έχουμε πολλή δουλειά από σήμερα, από αυτή τη στιγμή, να κοιτάξουμε να τα φέρουμε όσο το δυνατόν γίνεται καλύτερα. Τόσο ώστε να περάσει αυτό το αποτέλεσμα και αυτή η απόδοση, να την ξεχάσουμε από αυτή τη στιγμή. Δεν ήμασταν φρέσκοι και σίγουρα πρέπει να φταίω εγώ. Ξέρετε, όταν χάνεις ένα παιχνίδι, αυτός που φταίει πιο πολύ είναι ο αρχηγός.